Κυρία Μανολάκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια, καλησπέρα και στους ακροατές. Καλά είστε? Καλά, καλά. Πώς είδατε τη σημερινή έτσι μάχη Αλέξη και Κυριάκου? Παρόλο ότι ήμουνα σε δύο περιοδίες. Φαντάζομαι είστε ενήμεροι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όχι, βεβαίως είμαι ενήμερη, αλλά πέρασα και από τη Βουλή και είδα και αρκετή ώρα ένα μεγάλο απόσπασμα. Πώς το είδατε, ναι. Ήταν το θέμα σοβαρό έτσι, ακρίβεια, σκροκέρδια. Και θα σας απαντήσω, αλλά πριν θέλω να σας πω ότι ήμουνα σε μια κινητοποίηση της ΕΛΜΕ έξω από τη ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΔΙΕ απειλεί σχολεία του Πειραιά ότι θα τους κόψει το ρεύμα γιατί τα χρέη είναι πολλά. Και τι απαντάει το Υπουργείο σε αυτό? Η ΔΕΔΙΕ λέει παίρνει εντολές. Ζητούσαμε ποια είναι τα σχολεία, γιατί έχουμε πληροφορίες ότι υπάρχουν και στην Παλιακοκοινιά και στην Αγία Σοφιά, αλλά και σε άλλες περιοχές. Είναι ντροπή, ειλικρινά το λέω. Έχουν συσσωρευτεί χρέη. Μπορεί να υπήρχε ένας προγραμματισμός να τα πληρώσουν όλα μαζί και ίσως δεν μπορούν. Αλλά δεν είναι ότι θα στερήσουν απλά μόνο τη θέρμανση στα παιδιά και άντε να πάνε με το διπλό πλόβερ που λέει ο Σόιμπλε. Είναι ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Εκεί συζητούσαμε τους καθηγητές, λέγανε πώς θα λειτουργήσουμε τα εργαστήρια, τους υπολογιστές, ακόμα και στα εσπερινά το φωτισμό. Μιλάμε για στοιχειώδη πράγματα στον 21ο αιώνα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν θα το κόψουν τελικώς το ρεύμα. Πιστεύω κι εγώ, το πιστεύω κι εγώ, γιατί η πίεση θα είναι τρομακτική. Και από τον κόσμο και από τους καθηγητές και από τους μαθητές. Ήταν και μαθητές σε συμπαράσταση. Μάλιστα. Συνεπώς η σημερινή συζήτηση ήταν μια προσπάθεια τόσο του Μητσοτάκη όσο και του Τσίπρα για να κρύψουν τις πραγματικές αιτίες της αύξησης στο κόστος ενέργειας που έχει εκτιναχτεί στην κυριολεξία. Ποιες είναι κατά την άποψη σας πραγματικές αιτίες? Και το 50% των οικοκυριών δεν μπορεί να πληρώσει. Είναι υψηλά τα ποσοστά. Είναι. Όπως είναι και υψηλά τα ποσοστά αύξησης. Ναι, αλλά λέει το εξής η κυβέρνηση, ότι εγώ πληρώνω, επιδοτώ ουσιαστικά το 60, 70, ακόμη και το 80% του κόστους που πληρώνει το νοικοκυριό. Άρα ας έρθουμε εδώ, αφού από όποιες είναι οι αιτίες τις οποίες τις κρύψαν και οι δύο, γιατί είναι υπεύθυνοι γι' αυτό και γιατί συμφωνούν. Πρώτον είναι η απελευθέρωση της ενέργειας. Δεύτερον είναι η πράσινη μετάβαση, η απολιγνητοποίηση που έχουν συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΜΕΡΑ25. Είναι το χρηματιστήριο ενέργειας, είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής. Έλεγε μία, να μην λέω και ονόματα, καθηγήτρια που ασχολείται, λέει η ρήτρα αναπροσαρμογής στον Πειραιά, μιλάω για την Αλφα Πειραιά, είναι όσο μία δόση στις σχολικές επιτροπές. Λοιπόν, άρα για τις αιτίες που συμφωνούν τις κρύψανε. Τη δε επιδότηση που δίνει σήμερα η κυβέρνηση, τι εξασφαλίζει? Εξασφαλίζει αυτά τα λεφτά, δεν τα παίρνει ο καταναλωτής για να πληρώσει τα τιμολόγια, δεν τα παίρνει στα χέρια του, αλλά τα δίνει στη μεγαλοεπιχείρηση. Σε αυτές τις επιχειρήσεις που είναι. Ναι, αλλά θα σας πει όμως ο άλλος, αν με επιτρέπετε, για τη ροή της συζήτησης. Να το ολοκληρώσω, ναι, παρακαλώ, και θα μου το πείτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Τελικά όμως και παρόλη την επιδότηση την οποία παίρνει η εταιρεία, παρόλα αυτά αυξημένα είναι τα τιμολόγια που πληρώνουμε. Δείτε σήμερα το πετρέλαιο. Φτάνει το πετρέλαιο θερμασία 1,45. Θα σας πω το εξής για τη συζήτηση. Με την επιδότηση. Λίγο νωρίτερα είχε μιλήσει ο κ. Μπουτσικάκης, ο συνάδελφός σας, και μου είπε, του είπε ένας επιχειρηματίας ότι μου ήρθε 3.000 ο λογαριασμός της ΔΕΗ και το 80% μου το κάλυψε το κράτος. Είμαι πλήρως ικανοποιημένος από την πολιτική σας. Προσέξτε όμως, το υπόλοιπο 20% της αύξησης δεν το πλήρωσε. Εντάξει, το πλήρωσε. Αλλά μπορεί ο επιχειρηματίας να έχει αυξήσεις στα κέρδη του, γιατί μέσα σε ένα χρόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αύξηση 50%. Έρχομαι στους εργαζόμενους. Οι μισθωτοί επί 12 χρόνια δεν έχουν δει καμία αύξηση.
Και συνταξού είχε το ίδιο. Είχαμε αύξηση του κατώτατου όμως. Είχαμε αύξηση του κατώτατου μισθού. Δεν αυξήθηκε ο κατώτατος. Και ο πληθωρισμός είναι 12%. Γι' αυτό και η ακρίβεια μαστίζει. Άρα λοιπόν οι αναπληρώσεις σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν την ακρίβεια, δεν καλύπτουν τον πληθωρισμό. Στο δημόσιο δεν έχει αυξηθεί. Μάλιστα. Αντίθετα έχει μειωθεί. Εδώ στην περιοδία που έκανα σε ένα κτίριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έλεγε μία εργαζόμενη, εγώ το 2004 στη φορολογική δήλωση δήλωνα 20.000. Μάλιστα. Σήμερα δηλώνω 13.000 το εισόδημά της. Ναι. Από τους μισθούς της. Όμως η ακρίβεια δεν υπήρχε τότε έμφυα, όταν έπαιρνε 20.000 συνολικά ετήσιο εισόδημα, δεν υπήρχε το Ταμείο Αλληλεγγύης, δεν υπήρχε ο ΦΠΑ στην ενέργεια, αλλά και σε μια σειρά προϊόντα που έφτανε και μέχρι 24%. Βλέπετε πόσο έχει ακριβήνει η ζωή και ταυτόχρονα και η αμοιβή του εργαζόμενου. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη εκμετάλλευση. Και έρχομαι τώρα στη λύση. Εντάξει, τα περιγράφουμε, όλοι μάλιστα, τα βιώνουμε. Είναι αυτά που κρύψανε στη συζήτησή τους και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Δεν αμφισβητήσανε δηλαδή τους μηχανισμούς που εκτινάσουν τις τιμές της ενέργειας. Γιατί έχει εκτιναχτεί και έχει ξεκινήσει πριν από τον πόλεμο. Μπορεί ο Μητσοτάκης να τα ρίχνει στον Πούτιν, αλλά η ακρίβεια στην ενέργεια ξεκίνησε πριν τον πόλεμο. Γιατί όταν στο ενεργειακό μείγμα δεν χρησιμοποιείς εγχώριους ενεργειακούς πόρους, αλλά μόνο εισαγόμενους και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι πανάκριβες, τότε αυξάνεται το κόστος της ενέργειας. Γιατί δεν χρησιμοποιούν υδροηλεκτρικά και λιγνητικά πεδία που έχουμε άφθονα? Και μάλιστα μερικά δεν έχουν ανοίξει κιόλας. Δεν μας αφήνουν να τα ανοίξουμε. Τα ενοχοποιούν ότι είναι ρυπογόνα. Είναι ρυπογόνα, δεν το αμφισβητούμε. Όμως έχουν βρεθεί πολύ βελτιωμένα φίλτρα και στη Βρετανία και από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που μειώνουν δραστικά τους ρύπους. Έτσι είναι η εξέλιξη της τεχνικής και της επιστήμης. Γιατί όμως δεν τα κάνουν χρήση? Γιατί μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι μεγάλοι όμιλοι και οι έμποροι αυτοί που μας τα πουλάνε και κυρίως η Γερμανία, ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα. Δεν είναι όμως, δεν χρειάζεται να πάμε στην πράσινη ενέργεια και για την προστασία του περιβάλλοντος? Βεβαίως πρέπει να μειώνουμε τους ρύπους συνολικά, γιατί θέλουμε να ζούμε σε καλύτερο περιβάλλον. Όμως κοιτάξτε κύριε Πετρούνια, γιατί τα κρύβουν και τα βάζουν στα πολύ ψηλά γράμματα. Το 60% από το φυσικό αέριο το παίρναμε από τους Ρώσους. Mm-hmm. Αυτό έχει αντικατασταθεί τώρα από το LNG. Το LNG, το αμερικάνικο. Το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό από το ρώσικο. Δεν είναι μόνο πιο ακριβό. Και αντιδρούν και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι σε αυτό. Ακούστε με, είναι και πιο ρυπογόνο, γιατί είναι ορυκτό και πρέπει να αεροποιηθεί. Μάλιστα. Και μάλιστα στη μεταφορά του, επειδή δεν γίνεται με αγωγούς αλλά με πλοία, γίνεται απελευθέρωση. Έχει δε επίδραση μέσα από τις μηχανές, ακόμα και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Άρα πληρώνεις και πιο ακριβό, αλλά ταυτόχρονα και πιο ρυπογόνο, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να το χρησιμοποιείς καθόλου και να χρησιμοποιείς τους λιγνίτες και τα υδροηλεκτρικά. Και επειδή σας άκουγα από νωρίς, mm-hmm. που βάζατε τους κερδισμένους και τους χαμένους του πολέμου. Μάλιστα. Βεβαίως είναι η ΗΠΑ, γιατί βρήκανε πάρα πολύ γρήγορα μια μεγάλη αγορά για το υγροποιημένο αέριό τους, που είναι η Ευρώπη και κυρίως η Γερμανία. Είναι η Ρωσία, γιατί καταλαμβάνει όχι απλώς ένα σημαντικό μέρος της Ουκρανίας, αλλά είναι και το πιο παραγωγικό. Είναι το 70-80% του πλούτου της Ουκρανίας και βεβαίως και οι εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές μεταφέρουν και ρωσικό πετρέλαιο, αλλά και υγροποιημένο αμερικάνικο αέριο. Και δείτε οι άλλες χώρες, οι λαοί και κυρίως της Ευρώπης, αλλά και της χώρας μας πώς το πληρώνουν. Έχουμε αύξηση της τιμής της ενέργειας
που αγγίζει τα πάντα. Από την κατανάλωση στα λαϊκά νοικοκυριά μέχρι στην παραγωγική διαδικασία. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε ότι φεύγουν τεθωρακισμένα από, για την Ουκρανία από τα νησιά. Φύγανε δυστυχώς, έχουν φύγει. Φύγανε τα 20 και σε δεκάδες ακολουθούν τα άλλα σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας. Και μάλιστα είναι ενεργότερη εμπλοκή στον πόλεμο της χώρας. Και ζητάνε τους S-300 που είναι αντιεροπορικά. Τους ζητάνε, αλλά επί του παρόντος αντιδράμε. Δεν φαίνεται να είναι και τόσες δυνατές, δεν φαίνεται. Φαίνεται ακόμη, αντιστεκόμαστε. Και το λέω, ξέρετε γιατί. Γιατί υπήρξε στο Ευρωκοινοβούλιο ένα ψήφισμα μετά τα δημοψηφίσματα στις περιοχές που κατέλαβε η Ρωσία και αυτό το ψήφισμα τι έλεγε, εμπρός ενίσχυση ακόμα πιο πολύ με όπλα της Ουκρανίας, δηλαδή ρίξτε λάδι στη φωτιά. Μα και η Κυπριακή Δημοκρατία στέλνει τα όπλα που έχει που είναι ρωσική σοβιετική κατασκευή, θα στέλνει στην Ουκρανία, έτσι γράφτηκε. Κοιτάτε, ναι, αλλά όταν μπήκαν οι Τούρκοι στη Βόρεια Κύπρο, ποιος βοήθησε. Βάζω εγώ αυτό το ερώτημα. Και μέχρι τώρα απειλεί ακόμα και με προσάρτηση η Τουρκία. Και δεν είναι μόνο αυτά, απειλεί σε ένα βράδυ ότι θα καταλάβει τα ελληνικά νησιά. Άρα λοιπόν μπορείς να κάνεις τέτοιες κινήσεις αντί να προστατεύεις την άμυνα της χώρας σου. Και δεν είναι αυτό. Στη χθεσινή σύνοδο υπουργών του ΝΑΤΟ είπανε καθαρά ότι από τη στιγμή που οι αποθήκες έχουν αδειάσει γιατί τα στέλνουν στην Ουκρανία πρέπει αυτά να αναπληρωθούν. Με τι λεφτά, από πιανού τις πλάτες. Ήδη δίνουμε 4,5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ, συν ότι εξοπλιστικά προγράμματα να εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όχι της χώρας. Και την ίδια στιγμή τα σχολεία να κινδυνεύουν να μην έχουν ενέργεια για τις βασικές ανάγκες. Βλέπετε πόσο σάπιο είναι αυτό το σύστημα και πόσο αντιλαϊκό. Γι' αυτό αν θέλετε το λέω ότι δεν φτάνει να τα λέμε, δεν φτάνει να τα περιγράφουμε, πρέπει να δράσει και ο κόσμος. Μάλιστα. Και γι' αυτό στις 9 Νοέμβρη είναι και η απεργία, ναι. Κατά οι σύλλογοι παίρνουν το ένα μετά το άλλο αποφάσεις, 9 Νοέμβρη πρέπει να τα αιτήματα της απεργίας ποια είναι, κυρία? Τα πάντα. Τα πάντα. Το θέμα είναι πάντα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Τα αιτήματα. Συνήθως ο δημόσιος απεργεί, ο ιδιωτικός είναι που δεν απεργεί. Είναι και αυτοί αποφασισμένοι. Και να σας πω κάτι, και η Κόσκο και η Φουντ και άλλοι ιδιωτικοί χώροι που αγωνίστηκαν εργαζόμενοι ένοιξαν με δρόμο. Ότι με αγώνες κερδίζουμε. Προσέξτε, ποια είναι τα αιτήματα. Και ας τα κρίνει ο κόσμος που μας ακούει. Πρώτον, αύξηση μισθών. Μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μάλιστα. Δεύτερον, μέτρα για την ενεργειακή φτώχεια. Και τρίτον, μέτρα για την ακρίβεια. Και βασικό σύνθημα είναι ότι φτάνει πια να μην σφίξουμε άλλο το ζωνάρι. Ξέρω, δεν έχει μείνει και καμιά τρύπα εδώ που τα λέμε για να σφιχτεί. Μάλιστα. Κόβονται βασικές ανάγκες. Άρα είναι σωστό ότι πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι μαζί σαν μια γροθιά. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει άλλο. Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης κοροϊδεύουν. Όσο είναι υπέρ της απολιγνητοποίησης και της μη χρήσης ενεργειακών πόρων που έχουμε σε αυθονία στη χώρα μας και να θυμίσω ότι η λιγνίτη χρησιμοποιεί και η Γερμανία και η Πολωνία και άλλες χώρες, έτσι. Όσο λοιπόν δεν αξιοποιούνται οι εγχώριες πηγές ενέργειας, τόσο η φτώχεια θα διευρύνεται. Μάλιστα. Και κατά τα άλλα για ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και άλλα φούμαρα... είπε όμως ο κ. Μητσοτάκης ότι έγινε αυτό και ουσιαστικά γλίτωσε η ΔΕΗ από χρεοκοπία. Εντάξει, είναι κοροϊδία γιατί και κρατική που ήταν ενώ εξ ολοκλήρου η ΔΕΗ, δεν θυμόσαστε στην Πεσσινέ, έδινε παύθινη ενέργεια και χαράτσωνε τον κόσμο.
αυτό δεν έχει σημασία αν είναι κρατικό ή όχι, αλλά τι διαχείριση του κάνεις. Αν είναι υπέρ του λαού ή ενάντια στο λαό. Και αυτές οι κυβερνήσεις και αυτοί και οι προηγούμενες έχουν αποδείξει ότι η πολιτική τους είναι βαθιά αντιλαϊκή, είναι βαθιά ταξική. Γι' αυτό χρειάζεται να ενισχύεται το ΚΚΕ. Ενισχύεται η φωνή του λαού. Κυρία Μανολάκου, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Γεια σας.